Υπόθεση αφορά σε περίπου 10 υποθέσεις πληστηριασμών που έγιναν το 2015 από την πρόεδρο Συμβολιογράφων Θεσσαλονίκης και το ποσό που υπεξαιρέθηκε υπολογίζεται σε περίπου 500.000 ευρώ. Χρήματα που έπαιρνε Συμβολιογράφος από τους πληστηριασμούς, λειτουργεί άλλωστε Νίκος Εισπράκτορας και θα έπρεπε να καταθέτει εντός 3 ημερών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κάτι που όπως φαίνεται όμως δεν γινόταν. Τώρα, πώς αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση? Καλούνταν φορολογούμενοι να διευθετήσουν χρέη προς το δημόσιο για ακίνητα όμως που είχαν εκπληστεί. Έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες. Ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, που διέταξε μάλιστα να διερευνηθούν σε βάθος και όλοι οι πληστηριασμοί που έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου. Η δικογραφία βρίσκεται στην ανάκριση, με την κατηγορουμένη βέβαια να υποστηρίζει πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που φέρεται να έχει υπεξαιρέσει να τα έχει επιστρέψει στο δημόσιο. Τελειώνοντας πάντως, να σας πω πως πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη σε έναν διαρκή πόλεμο με τα μέλη συντονισμού συλλογικοτήτων που κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται εντός και εκτός δικαστικού μεγάρου ώστε να αποτραπούν οι πληστηριασμοί. Την ώρα όμως, Νίκο, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζει αφόρητα την κυβέρνηση ώστε να ξεκινήσουν εδώ και τώρα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.